Ευχαριστώ χρόνο, έτσι και φέτος. Κάνουμε τον καθιερωμένο γιατρό για να υπάρχει υγεία, τύχη στην διευθυντική οικογένεια. Όπως έτσι επί πολλά χρόνια μας τιμούν πάρα πολύ επίσημοι, θα αναφέρω καθένα με συμποριστά. Είναι μαζί μας ο βουλευτής της Δημοκρατίας, ο κύριος Καλαφάκης, ο κύριος Ορφανός από την Δημοκρατία, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Επίσης, μαζί μας είναι ο γραμματέας της Ένωσης Προσωπικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημητριάδης. Ο υπεύθυνος ορισμού διατησίας Super League, ο Δημήτρης Αρεδάρης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διατησίας σε ψημή, ο κύριος Φιλπιάδας, καθώς καταμένει ο κύριος Τζίκας του κόσμου. Πολλοί παράγοντες από την Ένωση. Έχουμε τον κύριο Φράγιο, είναι ο κύριος Βένος, ο κύριος Αϊδημίου, πρόεδρος του Δευτές, ο κύριος Κλήμος Μούναρης, επίσης είναι ο κύριος Μιχαλίτσος από τον Άρη, ο γενικός αρχηγός της ΠΑΕ Άρης, ο κύριος Κάκαλης, ο κύριος Τασάν Παπεκίν, ο παρόντο, αν μας ξέρει κάποιος, ο κύριος Τασάπης. Από πλευράς παλιών προέδρων μας τιμούν την παρουσία του ο κύριος Μίδας, ο κύριος Μαχαριάδης, ο κύριος Ταβρατζόγλου, ο κύριος Ντάγκαλας. Έχουμε πληθώρα δημοσιογράφων από τον κύριο Σταύρο Πετρακόπου που εγγνωρίζεται, τον κύριο Άσπορα, τον κύριο Καρισαρίδη, τον κύριο Γιάννα και τον κύριο Πατσαδόπουλο. Από την καγκυρική μας θυμάμαι ότι ο πρόεδρος του Συνδέων Διεθνών Καγκυρικής, ο κύριος Σάπης, μαζί με την κοινωνική πραγματικά, τον κύριο Κωνσταντή. Έχουμε τον πρόεδρο των προπονητών μαζί με τον γραμματέα, τον κύριο Λάβρο Ανδρόπουλο, τον πρόεδρο των προπονητών, τον γραμματέα του, τον κύριο Μίτσα. Και χαιρετισμό μας έχει απευθύνει η ΠΑΕ ΠΑΟ, που λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων, όπως γνωρίζετε, στην Τρίπολη δεν μπορεί να είναι κάποιος παρόν γιατί δύσκολη. Μας εύχεται καλή προσωπική χρονιά. Επίσης μας έστειλε ευχητήριο η καλή χρονιά η Football League. Ο φίλος του συνδέσμου χρόνια, ο κ. Κυρίζουμου, ο λόγος δεν θα μπορεί να βρεθεί. Αν κάποιος μου έφυγε, και θα ήθελα καλησπέρα και από μένα. Θα παρακαλέσω όμως το σώμα, γιατί κουράζεται και τους προσκεκλημένους. Εντάξει, σεβαστείτε λίγο τους προσκεκλημένους τουλάχιστον. Θέλω να καλησπερίσω και εγώ στον επίσημο αδεσμό του συνδέσμου μας, να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι μας τιμούν πάντα με την παρουσία τους. Αυτοί είναι πάντα σχεδόν οι ίδιοι και τους ευχαριστώ βάζω στις καρδίες μου. Ευχαριστώ κύριε Καλαφάτη, κύριε Φανέ, ήταν αυτό τα ονόματα πάλι. Είστε πάντα παρόν σε εκδηλώσεις μας. Και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ο σύνδεσμός μας έχει 71 χρόνια συνεχής παρουσίας και προσφοράς μας στο τεχνικό και επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και η παρουσία μας σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες είναι προσμετράτια. Από αριθμά 260 μέλη, ο σύνδεσμός μας, ενεργεία και μη. Τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν θα αναφερθώ ούτε σε ευκολόγια ούτε τα λέμε κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια δέχεται έναν ανελαίητο πόλεμο
από τα κέντρα αποφάσεων της ΚΕΔΕΠΟ. Και όχι επειδή το λέει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με στοιχεία. Πέρσι, ξεκινήσαμε πέρσι, όπου μας αφήσανε στην Αλφα Εθνική με έναν διαιτή, με τον εξαίρετο Παπαδόπουλο Γιάννη, βγάζοντας χωρίς καμία αιτία τους διαιτητές Λιακούδη Γιώργο και Πραξιτέλη Ζαχαριάδη, που κατά γενική ομολογία όλων και δεν προκάλεσαν και πήγαν πάρα πολύ καλά και δεν έπρεπε να βγουν από τους φυλακές. Φέτος όμως ήταν το κάτι, όπως γνωρίζετε όλοι, έγινε η σφαγή. Γιατί για σφαγή πραγματικά λέγεται όχι μεταφορική, μεταφορικά. Έχουμε το προνόμιο να ανήκουμε στη μεγαλύτερη ένωση της χώρας και το προνόμιο να έχουμε πλέον υποψήφιο πρόεδρο για την ΕΠΟ, τον Βαγγέλη τον Γραμμένο. Με ποια προέρχεται έστω ο επίσημος πρόεδρος, ο υποψήφιος πρόεδρος. Υποβίβασαν οι αξιότιμοι κύριοι της ΚΕΔΕΠΟ τον Δαγκλή Χρήστο από παρατηρητή ΑΕθνικής. Το πήγανε Β. Δεν τους έκανε. Δεν τοποθέτησαν τους παρατηρητές ΑΕθνικής τον Σαϊαδάρη Δημήτριο υπεύθυνο ορισμών φέτος του Super Link, όπως έκανε η ΚΕΔ με τους εαυτούς τους. Όλοι τοποθετήθηκαν εκτός από το μέλος του συνδέσμου κ. Σαϊαδάρη. Εξαφάνισαν από τους πίνακες. Στην κυριολεξία τους εξαφάνισαν. Από τους πίνακες Β' Εθνικής, το διαιτητή Αγγελάκη Άγγελο, το βοηθό Αντίμογλο Θανάσιο, παρατηρητές Β' Εθνικής Βλάχο Δικόδουλου και Τζίκα και από τους πίνακες Γ' Εθνικής Βουρνέλη Μάνθο και το παλιού Ραδιονύση. Άγνωστο γιατί, δεν το ξέρει κανένας, ούτε θα πάρουμε απάντηση, ούτε περιμένουμε να πάρει απάντηση. Ή μάλλον απάντηση που πήραμε ήταν ότι προέρχεστε από την Ένωση της Έτσι Μακεδονίας. Αυτή ήταν η απάντηση. Τόσα χρόνια κάνοντας υπομονή, έφτασε όμως η υπομονή μας στο απροχώρητο. Γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του έβγαλε την ανακοίνωση κατά της ΚΕΔΕΠΟ. Ίσως να κατηγορηθούμε γι' αυτό, αλλά η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αυτή. Έπρεπε και θέλουμε να σας προστατεύσουμε. Και η μόνη δύναμη που έχουμε είναι αυτό, τίποτα άλλο. Σιωπώντας δεν γίνει τίποτα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γιατί πρέπει να γίνει για το καλό του ποδοσφαίρου. Ο σύνδεσμός μας λειτουργεί σαν πρότυπο ανάμεσα σε όλους τους συνδέσμους της χώρας. Είναι λίγοι σύνδεσμοι και αυτοί που ασχολούνται για τους επίσημους προκειμένους εδώ γνωρίζουν ότι από τους μόνους συνδέσμους οι οποίοι λειτουργούν και λειτουργούν απρόσκοπα με αυτές τις εγκαταστάσεις, με αυτά τα μέλη. Και φυσικά δεν είναι μόνο μερίδιο δικό μας. Της επιτυχίας είναι και μερίδιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η οποία απρόσκοπα, χωρίς να μας δημιουργήσει κανένα εμπόδιο, και ειδικά ο πρόεδρος της Βαγγέλης ο Γραμμένος, κανένα εμπόδιο, μας αφήνει και λειτουργούμε και έχουμε την επιμόρφωση των διαιτητών και ό,τι άλλο χρειάζεται. Θέλω να δώσω στο τέλος συγχαρητήρια σε αυτούς που αξιολογήθηκαν, αλλά ένα να ξέρουμε, ίσως κάποιος δεν αρέσει από μένα η γνώση της αλήθειας. Από μένα, είναι η δεύτερη χρονιά που είμαι πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο καινούριο, θέλω να ξέρετε ότι όλοι θέλουν να αξιολογηθούν, αλλά ακολουθώντας άλλα μονοπάτια, τα οποία δεν ήταν σωστά, δυστυχώς δεν επιβιώνει κανένας. Και δεν βγαίνει κάτι σε τίποτα σε καλό. Αυτό για κάποιους οι οποίοι βιάζονται και οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλα μονοπάτια, καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, σας εύχομαι εγώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά, να έχουμε υγεία, να γυμναζόμαστε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε δύο γυμναστές τους οποίους ανήκουν στο σύνδεσμο, διαιτητές μέλη του σύνδεσμου. Πρέπει η διαιτησία πλέον θέλει θυσίες. Εγώ σας λέω ένα, ότι κανείς καλός δεν χάνεται, κανένας. Μπορεί να υπάρχουν αυτές τις συγκυρίες όσον αφορά με τη Θεσσαλονίκη, αλλά κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε και πιστεύω ότι η ώρα έρχεται. Λοιπόν, σας εύχομαι λοιπόν και πάλι να μην μακρηγορήσω. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά, καλή δύναμη, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και στους επίσημους προσκεκλημένους, ό,τι επιθυμείτε με υγεία και ό,τι κάνουν στη ζωή τους να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην πάρω το λόγο,
Την άλλη μία του μηνός αρχίζουν και τα παιδικά από τα αθλήματα. Μου λέει εδώ ο πρόεδρος των παιδικών του Νικολαίδη ο Μπάπης. Εντάξει, μία από το βρίο. Το λόγο του Παναθηναϊκού. Θα παρακαλούσα να δώσετε κατά σειρά που θα σας προσφωνήσουμε ένα χαιρετισμό σύντομο. Ξεκινάμε από τον κύριο Καλαφάτη. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχηθώ σε όλους υγεία πάνω απ' όλα και προσωπική ευτυχία και ευημερία. Πρόεδρε, καλή δύναμη στο έργο σας, το οποίο όπως πολύ γλαφυρά μας περιγράψετε, επιτελείται κάτω από πολύ ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες και με μεγάλη προσοχή, έκπληξη και δυσαρέσκεια άκουσα τα όσα έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο καιρό εις βάρος του πιο ιστορικού και του πιο σημαντικού συνδέσμου. Ενός συνδέσμου ο οποίος έχει προσφέρει πραγματικά αστέρια στην Εκκλησία, παραδείγματα προς μίμηση. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό την εποχή αυτή και για συγκεκριμένες σκοπιμότητες να μην αξιολογούνται, να θάβονται κυριολεκτικά παιδιά που έχουν καταπονήσει τον εαυτό τους, έχουν ετοιμαστεί, έχουν αφιερώσει ώρες, μέρες, μήνες από την προσωπική του ζωή και με εντελώς άδικο τρόπο να μην προχωρούν μπροστά. Είμαι όμως πεπισμένος ότι, όπως και εσύ είπες πολύ σωστά, ότι αυτός ο οποίος έχει αρχές και πιστεύει στην καταπόνηση, αυτός ο οποίος δεν το βάζει κάτω, στο τέλος του δρόμου δικαιώνεται. Η διαδρομή μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολη, αλλά να μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι μέσα από τη δοκιμασία, κάθε είδους δοκιμασία, και η δοκιμασία πολλές φορές έχει και άδικα χαρακτηριστικά, μέσα από τη δοκιμασία πολλές φορές γινόμαστε πολύ καλύτεροι. Χαλιδωνόμαστε ως προσωπικότητα. Και αυτά όλα τα αναγχώματα που μας περιέγραψε ο πρόεδρος θα πρέπει να τα εκλάβετε όλοι εσείς και βεβαίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, περισσότερο ως στοιχήματα που πρέπει να κερδίσετε, όχι ως ανυπέρβλητες δυσκολίες. Θα πρέπει να σας καλυμπώσω να προχωρήσετε μπροστά. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν και με αυτές τις ευχές και βεβαίως και με την αυτονόητη έτσι, τοποθέτησή μου ότι στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι που μπορώ να κινηθώ, θα έχω και εγώ τα μάτια μου ανοιχτά. Εύχομαι σε όλες και σε όλους υγεία και ευτυχία, καλή δύναμη και του χρόνου εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ. Πιστεύω πολύ και κλείνω με αυτό. Στα νέα παιδιά, πιστεύω πάρα πολύ και στην εξωτερική. Είναι σημαντικό εκτός από την ψυχολογία, την αντίληψη του χώρου. Νομίζω ότι είναι κέριο το κομμάτι που ανέφερε και ο πρόεδρος προηγουμένως τη σωστή εκγύμναση των διαιτητών. Και δεν θα πρέπει κανείς να αμελεί ένα βασικό κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με την προσωπική μας εκγύμναση και την προπόνηση. Του χρόνου όλοι εδώ και ακόμα πιο ψηλά ο σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακολουθήσω τον κύριο Αρφανό. Η αλήθεια είναι ότι ο Σταύρος, βάζοντας την έννοια της έκπληξης, ήθελε να υπογραμμίσει αυτά που ακούστηκαν από τον πρόεδρο. Εγώ σας λέω με ειλικρίνεια, δεν εκπλήσωμαι καθόλου. Αυτά είναι προδιαγεγραμμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η κεντρική εξουσία του ποδοσφαίρου. Και το αποτέλεσμα είναι να βάζουν στο πλάι όσους τους είναι ενοχλητικοί. Και είναι φανερό ότι αυτοί που είναι σωστοί είναι ενοχλητικοί. Αυτοί που ξέρουν τη δουλειά τους και την κάνουν με τον σωστό τρόπο τους ενοχλούν. Είναι φανερό ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κόψουν τις φωνές οι οποίες αντιστέκονται. Όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια πριν, περίπου 20, είχα ξεκινήσει πολιτικά να τοποθετούμε στα αθλητικά θέματα με καθαρό τρόπο. Στο θέμα της διαιτησίας, δεν πάω στα παραπέρα, δεν είναι αντικείμενο της δικής μας παρουσίας. Πίστευα πάντα ότι η ελληνική διαιτησία έχει εξαιρετικά στελέχη και διεκδικούσα πάντα τον αυτόνομο ρόλο του. Τον ρόλο που αναδεικνύει τον κάθε διαιτητή μέσα από τις δυνάμεις που διαθέτει και που έχει την αναγνώριση όλων των υπολείπων συναδελφών. Πάντα πίστευα ότι η διοίκηση της κάθε περιοχής είναι εκείνη η οποία θα
διαλέξει τους πιο ικανούς. Γιατί αυτούς θα διαλέγατε κι εσείς. Τώρα, εδώ είμαστε λίγο τυχεροί, γιατί από την πλευρά της ΕΠΣΟΥ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι δικό σας παιδί, ο Νίκος ο Φιλιππιάδης, βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση να λειτουργούμε τοπικά σε καλύτερο επίπεδο, παραλέγοντα σε γενικό βαθμό, κεντρικά, μένουμε απ' έξω. Και εγώ σας το λέω, ευθασώς, έχουμε την καλύτερη διαιτησία στη Θεσσαλονίκη. Το πιστεύω, έχουν αναδειχθεί εδώ και 50 χρόνια σχεδόν οι κορυφαίοι διαιτητές από εδώ. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία το επιβεβαιώνει. Δεν είναι γιατί το πιστεύουμε, γιατί είμαστε τοπικιστές και θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας. Είναι μια πραγματικότητα την οποία την έχουμε ζήσει. Όλοι όσοι έχουμε περάσει από τα γήπεδα, όλοι όσοι έχουμε περάσει από κάποιο σημείο. Θα σας πω αυτό που πιστεύω. Εάν στην διαδικασία των εκλογών που αφορούν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επικρατήσει τελικά να ψηφίζουν τα σωματεία, τότε αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα απελευθέρωσης δική σας. Διότι όλοι ξέρετε με ποιο τρόπο χειρίζονται σήμερα τους προέδρους της κάθε ενώσεως, δίνοντάς του ως ένα από τα ανταλλάγματα την παρουσία κάποιων διαιτητών στους διάφορους πίνακες. Είναι φανερό λοιπόν ότι δεν εξαρτάται από εσάς, αλλά αυτό πρέπει να σας δυναμώνει. Να έχετε σωστή παρουσία, όπως το βλέπετε αυτό θα σφυρίζεται, να είστε επαρκώς προετοιμασμένοι, μπαίνω και σε άλλα θέματα φυσικής καταστάσεως, και εμείς από τη δική μας πλευρά όπου μπορούμε να σταθούμε, θα σταθούμε, γιατί ακριβώς πιστεύουμε όσο πιο ανεξάρτητοι είστε, τόσο πιο καλύτερα θα πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλή χρονιά. Ο κύριος Παναγιώτης Σουμιάδης. Κάπου πρέπει να φύγει. Ο πρόεδρος, μάλλον δεν είναι ο κύριος Γραμματέας, ο γενικός Γραμματέας, ο κύριος Δημητριάδης, από την Ένωση. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας του Βαγγέλου του Γραμμένου και υποψήφιου Προέδρου για τις επερχόμενες εκλογές της ΕΠΟ, θέλω να σας απευθύνω ένα χαιρετισμό και εκτός αυτού για μια πολύ καλή χρονιά που σας εύχεται, η οποία θα είναι και σωματική καλή χρονιά αλλά και πνευματική για εσάς, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες για ό,τι για το έργο που επιτελείτε. Μου είπε να σας πω μία συγκεκριμένη φράση. Από τις 26 Οκτωβρίου και μετά, έχετε όλοι σας ξανά δικαίωμα στο όνειρο. Σε αυτό που σας στερήσαν όλοι αυτοί που ήταν μέχρι τώρα στη διοίκηση της ΕΠΟ. Όλοι αυτοί που ξέρετε ότι από τις 26 Οκτωβρίου και μετά, όλοι εσείς θα αγωνίζεστε για να παίξετε στις μεγάλες κατηγορίες. Όλα αυτά τα παιδιά που αδικηθήκανε, είτε ήταν διαιτητές, είτε ήταν παρατηρητές, είτε ήταν δάσκαλοι κτλ., θα βρούνε τον δρόμο τους. Όχι μόνο στην Ένωση τη δική μας, όχι μόνο στο σύνδεσμο το δικό μας, αλλά γενικότερα σε όλους τους συνδέσμους. Πλέον οι άξιοι θα πάρουν αυτό που τους ανήκει. Οι ανάξιοι δυστυχώς θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Από εκεί και πέρα, σας εύχομαι εγώ προσωπικά και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν το προανέφερα, να είστε καλά. Το μόνο που ζητώ εγώ σαν Γενικός Γραμματέας είναι τα οποιαδήποτε προβλήματα έχετε να τα συζητάτε με την Επιτροπή σας. Βλέπετε ότι η Επιτροπή σας είναι πάντα πολύ κοντά σας. Μέσα στην Επιτροπή βέβαια έχουμε και τον πρόεδρο του Συνδέσμου και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή αλλά και τον Σύνδεσμο για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Επαναλαμβάνω, θα ήθελα πάρα πολύ ό,τι προβλήματα έχετε να τα μαθαίνουμε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να λύσουμε και να βοηθήσουμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Ο κύριος Σαρεδάς ήταν υπεύθυνος διατησίας στο Ελληνικό. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή διαιτητική χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους μας. Θα έχουμε το χρόνο εμείς να τα πούμε και τις υπόλοιπες Δευτέρες και λόγω της ημέρας σήμερα να πω ότι να μας δώσει ο παντοδύναμος
τη φώτιση, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και να είμαστε δίκαιοι. Να σταθούμε στο ύψος μας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διατησίας Επισημείου, κ. Σουμπιάς. Σαν δεύτερος υποδεσπότης, θεωρώ και έχω υποχρέωση να σας καλωσορίσω κι εγώ. Κύριε εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών και δημοτικών αρχών, κύριε Γενική Γραμματέα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, κύριε εκπρόσωπε και αρχιδιετή και δικό μας παιδί της Super League, κύριε εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών σωματείων, κύριε πρόεδρε του Συνδέσμου Ποδοσφαιρικών Βόρειας Ελλάδος, φίλοι δημοσιογράφοι αλλά και δάσκαλοι της δημοσιογραφίας, αγαπητοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, σεβαστοί προσκεκλημένοι συνάδελφοι διαιτητές. Σαν σήμερα, πέρυσι, από αυτό εδώ το βήμα, απευθυνόμενος προς όλους εσάς, στο τέλος της ομιλίας μου, του χαιρετισμού μου, είπα τα εξής. Φίλοι διαιτητές, να γνωρίζετε ότι μετά από μια μεγάλη καταιγίδα βγαίνει το ουράνιο τόξο. Πρόσφατα, σε δηλώσεις μου σε αθλητική εφημερίδα της πόλης μας, με αφορμή τους κατάπτυστους πίνακες αξιολόγησης αλλά και τον αφανισμό των διαιτητών μας, είπα: υπομονή, οι μέρες τους είναι λίγες. Η Θεία Δίκη για αυτούς πλησιάζει. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τον Πανάγαθο Θεό που με δικαίωσε και στις δύο περιπτώσεις. Όμως, σταματώ εδώ από σεβασμό προς το πρόσωπο του Προέδρου μας, Ευαγγέλη Γραμμένου. Υγεία σε όλους σας. Ευχές για μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά. Μα περισσότερες ευχές προς τον Πρόεδρό μας, τον Ευαγγέλη Γραμμένο, που ξεκινάει για αυτό το μεγάλο ταξίδι και όσους από εμάς τον ακολουθήσουμε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι για τη μακρινή Ιθάκη, έχοντας μια αποστολή. Έχοντας να κάνει μια αποστολή να φέρει την κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να απομακρύνει τους μνηστήρες από το σπίτι, το παλάτι του Οδυσσέα που εδώ και κάμποσα χρόνια λελετούν την περιουσία του αλλά και καταστρέφουν και λελετούν το ποδόσφαιρο και τη διαιτησία. Φίλοι διαιτητές, γρηγορείτε, αγρυπνείτε και προσέρχεστε. Και τώρα επιτρέψτε μου μια μικρή συμβολή αλλά και προειδοποίηση. Φίλοι διαιτητές, μην επιχειρείτε και μην επιδιώκετε να αξιολογηθείτε με ανορθόδοξο τρόπο και μάλιστα μέσα από σπηλές, σκοτεινά τούνελ και κατακόμβες που τελευταία κάνουν την εμφάνισή τους και στην πόλη μας όπως λέγεται, ακούγεται και όπως διαβάζουμε. Μου είναι αδιανόητο να το πιστέψω. Μη λοιπόν κτίζετε πάνω στην άμμο. Θυμηθείτε το λαϊκό άσμα. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Καλές διαιτησίες, καλά συγκρούμετα και όπως πάντα σεβασμό προς όλους μας. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του κύριο Ανδριόπουλο. Για την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε καλή ποδοσφαιρική χρονιά και υγεία. Εύχομαι να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, γιατί το ξέρουμε και εμείς σαν προπονητές, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί διαιτητές, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο. Μη σταματάτε, προσπαθήστε, έτσι λέμε και στους ποδοσφαιριστές, συνεχίστε τη δουλειά σας και πιστεύω ότι θα έρθει η δικαίωση. Αυτό, ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο του Άρη, τον κύριο Κακαλή. Σας καλησπέριζω. Σας χαιρετώ όμως και να μείνω προσωπικά. Ξεκίνησα με λίγο σβατά με 13 χρονών. Με ορφανό Γιώργο Αντώνη. Θέλω να σας πω
προφέρω το νόμιμα του κ. Καρυπίδη, η ΠΑΕΑ εξαντλαμβάνεται κάθε διευθυντή το λάθος του σαν λάθος ανθρώπινο. Αυτό έχω να πω, εύχομαι υγεία, μακροημέρευση και του χρόνου να είναι όλα καλά για την ελληνική διαιτησία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παρακαλούσα και τους βετεράνους που μας τιμούν με την παρουσία τους. Θα ξεκινήσω πρώτα από το κύριο Ελληνίδη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Ορφανός είπε ότι είμαι πληροφόρητης, έχω σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια γιατί δεν αντέχω αυτά τα πράγματα που γίνονται στο λίγο ποδόσφαιρο. Όχι μόνο σαν προπονητής, αλλά αυτά που βλέπουμε και που γίνονται και στους διαιτητές. Σας εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου καλή ποδοσφαιρική χρονιά και να προσέχετε όλοι τα κατατόπια. Όπως είπε ο κύριος Φιλιππιάδης, είναι πολύ γλιστερός ο δρόμος για πάρα πολλούς. Αυτά και μόνο. Καλή επιτυχία να έχετε. Τον κύριο Κλειδούδα, παρακαλώ. Δεν έχω πρόβλημα. Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε μαζί σας. Θέλω να πω ότι είμαστε πάντα δίπλα σας. Στην προσπάθεια που κάνετε για καλύτερη διαιτησία, για καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με έκπληξη και λύπη πληροφορηθήκατε σήμερα τις καινούργιες αξιολογήσεις όπου η μεγαλύτερη ένωση διαιτησίας στην Ελλάδα κυριολεκτικά κατακριουργήθηκε. Έτσι δεν μπορεί να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ας ελπίσουμε, είμαστε σίγουροι μάλλον, ότι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι ο κύριος Γραμμένος και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά και για την διαιτησία της Θεσσαλονίκης. Θα χρειαστεί ανθρώπους οι οποίοι θα στηρίξουν την προσπάθειά του για αλλαγή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σίγουρα θα χρειαστεί ανθρώπους που θα βασιστεί επάνω τους, ανθρώπους ικανούς να στηρίξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι κάποιοι από εσάς. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους σας και να είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε, να πάρετε την ελληνική διαιτησία στα χέρια σας. Ο χρόνος έφτασε. Σας ευχαριστώ. Από την αλληλεκτική, ο πρόεδρος του Σπιδέως να κάνει μια έτσι. Εκ μέρους του Συνδέσμου Διαιτών Χαλκιδικής, ενός συνδέσμου που από το 2009 έως πριν λίγο καιρό ίσως δέχτηκε τον ανελαίητο και αδυσόπιτο πόλεμο της ΕΠΟ και της Ένωσης Χαλκιδικής. Αυτή την ώρα τώρα που μιλάμε, η Ένωση Χαλκιδικής αλλάζει σελίδα. Πλέον γίνονται οι επίσημες εκλογές και να λαμβάνει ο Πρόεδρος ο Σταύρος ο Σαραγιαννίδης με όλο το επιτελείο. Βρίσκομαι εδώ με τον Γραμματέα Νίκο Πασαλή, ο οποίος έγινε διαιτής στη Θεσσαλονίκη. Από 15 Απριλίου κατορθώσαμε τα 8 χρόνια να επιβιώσουμε, να αντέξουμε και με τη βοήθεια φυσικά και του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης που συνεχώς είχαμε επαφές, πλέον ο Σύνδεσμός μας λειτουργεί στα δικά σας πρότυπα. Θα πρέπει να πούμε και για τους νέους ότι ο Σύνδεσμος Χαλκιδικής ήταν προσκολιόμενος μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου του 70 στη Θεσσαλονίκη και από τότε δημιουργήθηκε αυτόνομος σύνδεσμος. Εμείς εκφράζουμε σε όλους τις καλύτερες ευχές προπάντων για υγεία, μόρφωση επιμόρφωση και καλές διαιτησίες, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εκλογή στο Γραμμένο τον Βαγγέλη στην ΕΠΟ και να είμαστε όλοι έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά και να θυμάστε, ο κόσμος ανήκει στον Θεό, αλλά αυτός τον νοικιάζει μόνο στους γενναίους. Thank you.
σε όλους. Εύχομαι όλο να πάει οικογενειακή και προσωπική υγεία στις οικογένειές σας. Να ξέρετε ένα πράγμα. Η Θεσσαλονίκη έβγαλε πρωθυπουργό, η πόλη μας. Έβγαλε αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εύχομαι να βγάλει και πρόεδρο στην ΕΠΟ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θα παρακαλώ τον κύριο Νίτα. Καλό πρώτο συνδέσμο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί έχει πολύ καλό αυτό το σύνδεσμο. Υπήρχε κάποια προσωπική λόγη. Βασικά σήμερα ήμουνα με την Κούλα την Παθουλίδου, μου τυχαίνει να είμαι περιφερειακό συμβούλο. Τη είπα δεν μπορεί να λείπει η περιφέρεια από αυτό το μεγάλο γεγονό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα ήταν μαζί με την Κούλα, έτυχε ένα πολύ σοβαρό ακόμα προσωπικό τη πρόβλημα. Μεταφέρω του χαιρετισμού τη Κούλα Παθουλίδου και με την ευκαιρία θέλω να πω λίγο δύο λόγια. Πρώτα να ευχαριστήσω τον κύριο Ορφανό γιατί πρόσφερε πάρα πολλά στην διοίκηση. Και εγώ τον νιώθω την ανάγκη, αν και είναι προσωπικό μου φίλο και δημόσια, να τον ευχαριστήσω. Δεύτερον, είδα κάποιο τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Είναι εδώ, έφυγε. Και έφυγε νωρίς, έχει ένα μειονέκτημα. Ο Παναγιώτης και έφυγε νωρίς. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, όλοι οι παλιοί διοικητές θυμόμαστε που παίζαμε και οι τέσσερις που παίζανε ποδόσφαιρο. Η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει γεμίσει γήπεδα. Του οφείλουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και αυτό και το Διονύση ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τρίτον, θέλω να ευχαριστήσω τους βετεράνους και τους ποδοσφαιριστές. Θα πω και τα καλά τα δικά μας. Είναι φίλοι μου προσωπικοί. Γειτόνι, ο κύριος Σαρίνη είναι ο προσωπικός μου φίλος, ο κύριος Βένας τον εκτιμώ, δεν με γνωρίζει προσωπικά. Είναι διαμάντια κι άλλοι βετεράνοι, είναι και ο κύριος Κάκαλης, που θυμάμαι εδώ, ο κύριος Βουγκαλέτσος που έφαγε. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερως που με κάνουν να αγαπήσω το ποδόσφαιρο. Ήταν πραγματικά το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή μου. Φοβάμαι πολύ πολλές φορές και αναλογίζουμε ότι ήταν πιο σημαντικό για την οικογένειά μου. Γιατί όλοι εμείς οι διαιτητές θα το γνωρίζουμε αυτό οι παράγοντες ποδοσφαίρων. Έχουμε προσφέρει τα περισσότερα στο ποδόσφαιρο. Και θα σας εξηγήσω για τον απλό λόγο. Όλοι Σαββατοκύριακα φεύγαμε Σάββατο πρωί και γυρνούσαμε Κυριακή βράδυ με βροχές, με κρύα και με χιόνια. Γι' αυτό να τους αγαπάτε, αναφέρομαι στους παράγοντες του ποδοσφαίρου, τους διαιτητές, γιατί είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου που θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά το ποδόσφαιρο, γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Οπότε κύριε Βαλέ, μέχρι οι ποδοσφαιριστές μας κάνατε ένα κακό, εμείς ακολουθήσαμε την διαιτησία και στερήσαμε πραγματικά πολλά πράγματα από την οικογένειά μας. Στα νέα παιδιά έχουμε πραγματικά να είστε υπερήφανοι, γιατί εγώ είμαι υπερήφανος που ήμουνα επί 25 χρόνια μέλος του Συνδέσμου Διοικητών Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου συνδέσμου της Ελλάδος με διαφορά και πραγματικά ένα σύνδεσμο στερημένο από πολλά πράγματα. Είμαστε αγανακτισμένοι και πραγματικά είμαστε παθώντες. 26 Οκτωβρίου είναι μέρα του Πολιούχου και μετά ακολουθεί το όχι. Μας χρωστάνε πάρα πολλά πράγματα, κύριε Δημητριάδη, και το γνωρίζετε καλά, το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Είναι ντροπή ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης να έχει ένα διαιτητή στην ΑΕθνική. Πραγματικά δεν το λέω τώρα για να κάνω τον κάλο στους διαιτητές. Είναι ντροπή πραγματικά που ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης έχει τόσους λίγους διαιτητές. Και κάθε χρόνο όλα τα συμβούλια να συνεδριάζουν γιατί δεν έχουν αξιολογημένους διαιτητές και παρατηρητές. Ήρθε κύριε Δημητριάδη η ώρα να μεταφέρετε ότι έχουμε πάρα πολλές απαιτήσεις γιατί μας το χρωστάνε, δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν. Παιδιά, καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστώ. Παρακαλούσα τον παλιό πρώτο συνέδριο του κύριου Ναυραζόπουλου για να χαιρετισμό. Επειδή σήμερα είναι η μέρα ευχών, εύχομαι σε όλους καλή ποδοσφαιρική χρονιά, υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και να δώσω και μια ευχή ακόμα, μια ευχή με δύο λέξεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλή Λευτεριά, παιδιά. Επίσης, ο παλιός πρόεδρος του Δέσμου, ο κύριος Δάβελας, τίποτα για να γίνει, παρακαλώ. Κατά τη μεριά μου, εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Ιδιαίτερα φέτος, όλοι πιστεύουμε ότι 26 Οκτωβρίου η γιορτή του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου της πόλης μας θα γίνει η επελευθέρωση. Το πιστεύω αυτό. Θα ήθελα να έχετε υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας και πάτε επιτυχείς στους αγνωστούς χώρους. Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω δημόσια για όλα αυτά τα χρόνια τον Γιώργο τον Ορφανό και τον Σταύρο τον Καλαφάτη που ήταν δίπλα μας και όταν ήταν υπουργοί και όταν είναι βουλευτές. Και αυτό τα λέει όλα. Και να τελειώσουμε με τον πρώην πρόεδρο του
καλωσορίσουμε στο Εθήμνο και μην μέλλοντα τον κύριο Σταμούλη. Η αλήθεια είναι ότι με ευνηδιάσατε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, διαιτητές. Και κατά δεύτερο λόγο, καλησπέρα επίσημη. Τι φταίνει οι διαιτητές, κύριοι, εάν μαλώνει η Ένωση Μακεδονίας με την ΕΠΟ? Δεν τα λέω τώρα αυτά, έχω παρέμβει πολλά χρόνια πριν. Ο λαός λέει μια παροιμία. Δυο γάιδαροι μαλώναμε σε ξένο αχυρόμενο. Τι φταίει ο Ζαχαριάδης, ο Τέλης, τι φταίει ο Λιαχούδης, τι φταίει ο Τζίκας που δεν μπήκε, τι φταίει ο καθένας, εάν ο Κυρτζίκης είναι συμπολίτευση αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί μετά να μην είναι, και ο Γραμμένος είναι αντιπολίτευση. Τι δουλειά έχουν οι διαιτητές, τι δουλειά έχουν οι ενώσεις μάλλον, να ανακατεύονται με τους διαιτητές. Και μη μας λένε για τα αυτοδιοίκητα της FIFA, κύριε Ορφανέ, έκανες υπουργός. Ποια αυτοδιοίκητα? Αυτοδιοίκητο είναι ό,τι τους βολεύει και ό,τι τους συμφέρει. Δεν είναι εγώ τώρα που ήρθε η FIFA. Μπράβο. Δεν είναι τώρα που ήρθε η FIFA να του πει του Κοντονή κάτσε καλά. Δεν τώρα. Ίσα ίσα που πάνε στην ΕΠΟ κάτσε καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ένα πράγμα εύχομαι στους διαιτητές. Να παραμείνουν πάντα διαιτητές σε αυτό εδώ το σπίτι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και τελευταίο να αφήσουμε τον κύριο Γασάμπη, να το ψάχνω και το βρίσκω. Κύριε Γασάμπη, σαν πρώτο παρατηρητό. Και πρώτα σας εύχομαι την κυρία Παναγιώτη χρονιά οι διαδέσεις από τους παρατηρητές πήγαν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω και φέτος θα πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια καλή συνεργασία. Και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ.